Είναι πολύ υπέροκο το ποσό δηλαδή. Καλά, τι είχα, Εσύ, μεταφέρομαι εμεί δηλαδή. Ο κύριο Λεωνίδα Λαγουδάκη ξεσπά στην κάμερα καθώ δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη. Είναι ένα από του εννέα παραγωγού πολιτέ λαϊκών αγορών των Χανίων που του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.700 ευρώ στον καθένα από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη επειδή πουλούσαν πορτοκάλια με κοτσάνια και φύλλα. Την παράβαση βεβαίωσαν οι υπάλληλοι τη Διεύθυνση Γεωργία τη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ο νομό Χανίων είναι σε καραντίνα εξαιτία τη τριστέτσα, τη ασθένεια που ξεραίνει τι πορτοκαλιέ και το εξοδοτικό πρόστιμο των 1.700 ευρώ επιβλήθηκε καθώ απαγορεύεται η διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού αλλά και ασπεριδοειδών με κοτσάνι και φύλλα για να μην μεταδώσουν την ασθένεια. Μείω από το χωριό είμαστε εκεί, δεν έχουμε ούτε μόλι ούτε τίποτα. Ποτέ δεν είναι η παρουσιαστεί στα σπερμπόλια μου μένα ε, τέτοια αρρώσια και ούτε την έχω ξανακούσει. Αλλά έτυχε, έτυχε και είχαν φύλλα κάτι λίγα. Ε, τι πρέπει δηλαδή να τόσο μεγάλο ποσό. Είναι ανυπέροχο το ποσό. Η αλήθεια είναι ότι είχαν ενημερωθεί οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές ότι πρέπει να ε, κυκλοφορούν τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια χωρίς κοτσάνια γιατί ε, μεταδίδουν και καλά αρρώσχες. Τώρα το τι μεταδίδουν από το χωριό στην πόλη και από την πόλη στο χωριό, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέρα τούτου όμω, ε, έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, τα οποία από ό,τι διάβασα είναι πολύ μεγάλα, εξοδοτικά και ε, δεν ξέρω και πώ θα πληρωθούν. Η νέα τηλεόραση απευθύνθηκε στον προϊστάμενο τη Διεύθυνση Γεωργία τη Περιφερειακή Ανώτα Χανίων, ο οποίο δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση. Εντύπωση πάντω προκαλεί ο ζήλο τη Διεύθυνση Γεωργία να βεβαιώσει τη συγκεκριμένη παράβαση στου παραγωγού τη Λαϊκή που επισύρει τόσο υπέρογκο πρόστιμο την ίδια ώρα που η συγκεκριμένη υπηρεσία που είναι αποδεκατεσμένη από προσωπικό δεν κατάφερε ούτε την εμφάνιση της τριστέτσας να εμποδίσει, ούτε της τούτα αψολούτα, ούτε τον καταρροϊκό πυρετό στα Χανιά. Να πάνε να ελέξουν οι γιοβόνοι τα συσκευαστήρια, να μην βρίσκουν την εύκολη λύση στη λαϊκή. Φέρνουμε δύο κλούδε πορτακάλια, έχουν πέντε κλαβάκια τα οποία δεν κόβουν. Αυτά είναι κλιμεντίνια. Δεν κόβουν. Άμα του κόψει, ξεκουπίζει. Το βλέπετε. Λοιπόν, να πάνε να βγουν τα συσκευαστήρια, άμα θέλουν να πάνε αύριο, και να πάτε και με κάμερε. Να δείτε πόσα φεύγουν στο Ηράκλειο από τα συσκευαστήρια. Τώρα λοιπόν, πω εγώ ποια είναι τα συσκευαστήρια. Άμα φοβούνται να πάνε. Ναι, μεν μπορεί να έχουν δίκιο οι αρμόδιοι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Και θα έλεγα και το εξή, ότι ε, θα μπορούσαν να κάνουν κάποιου έλεγχου αυτά που φεύγουν πάνω προ Αθήνα κτλ. που φεύγουν τα φορτηγά και δεν ελέγχονται. Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών εξετάζουν πάντως τρόπους αντίδρασης για τα εξωτοτικά πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν.